Θέλεις να κερδίσεις χρήματα από το ίντερνετ και ειδικά από το Instagram. Πάμε λοιπόν να σου δείξω έναν πολύ ωραίο τρόπο για να μπορέσεις να κερδίσεις χρήματα από το ίντερνετ μέσω του Instagram. Φίλες και φίλοι γεια σας. Είμαι ο Σωτήρης Ομουζίδης και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που παρακολουθείτε το κανάλι μου. Κάνω μια προσπάθεια για να μπορέσω να δώσω ενημέρωση και βλέπω ότι η θετική ανταπόκριση μου δίνει θάρρος και δύναμη να συνεχίσω. Γι' αυτό λοιπόν, εάν σας αρέσει το κανάλι και η προσπάθεια που κάνω, ειδικά για τους καινούριου, κάντε ένα like, κάντε μια εγγραφή, χτυπήστε και το καμπανάκι, αφήστε και ένα σχόλιο. Είναι όλα πάρα πολύ σημαντικά για μένα. Επίσης να ανταλλάσσουμε απόψεις και ιδέες, έτσι ώστε να γίνομαι και εγώ καλύτερος, αλλά και εσείς καλύτεροι. Θέλεις να κερδίσεις χρήματα από το ίντερνετ και συγκεκριμένα από το Instagram που αυτή τη στιγμή πραγματικά έχει ανέβει πάρα πολύ και πετάει σπίθες θα έλεγα. Επίσης σε αυξητικούς έχει και το TikTok αλλά σήμερα θα μιλήσουμε για το Instagram. Λοιπόν θα σας δείξω ένα πάρα πολύ ωραίο τρόπο για να το καταφέρεις. Για επιχειρήσεις ή εταιρείε μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μου αλλά για όλους τους υπόλοιπους είναι καλό να γνωρίζεις πώς μπορείς να το πετύχεις χωρίς να ξέρεις πολύ τεχνολογία ή να έχει πάρα πολύ μεγάλη εμπειρία. Θα σου δείξω λοιπόν μερικά απλά βήματα για να μπορέσει να φτάσει στο στόχο σου. Μείνε μαζί μου και κοίτα πώ μπορεί να φτιάξει το target group στο Instagram και να μην αγώνεσαι. Δεν χρειάζεται να είσαι πολιτή ή κάτι τέτοιο. Ε, το μόνο που χρειάζεται να γνωρίσεις είναι να ξέρει τουλάχιστον πώ λειτουργεί ο υπολογιστή. Αφού λοιπόν αυτοί κάποιοι μας θέλουν home office, έτσι και εμείς λοιπόν θα παίξουμε με τα δικά τους τα χαρτιά. Τώρα λοιπόν μπορεί να γίνει πολύ πιο εύκολο και απλό μέσω της αμοιβαιότητα. Καταρχήν θα πρέπει να ανοίξεις ένα λογαριασμό στο digistore 24 Το Digistore είναι μια affiliate αγορά που ανοίγει τον λογαριασμό σου χωρίς να πληρώσεις τίποτα και είναι, είναι δηλαδή εντελώς δωρεάν. Για να δούμε τι είναι το affiliate marketing, όσο μπορούμε με λίγα λόγια, αν και αυτό χρειάζεται να κάνουμε αρκετέ εκπομπέ, αλλά θα προσπαθήσω με απλά λόγια να σα το εξηγήσω. Αυτό είναι η πιο διαδομένη μέθοδο performance marketing, αλλά και η πιο γνήσια εκδοχή του. Ο όρο affiliate marketing στην ουσία περιγράφει τη σχέση ανάμεσα στον διαφημιζόμενο, στον advertiser δηλαδή, και στον affiliate, τον publisher. Κατά τα οποία ο δεύτερος είσαι εσύ σε αυτή την περίπτωση. Ας πούμε λοιπόν ότι εσύ, ο, publisher, προωθείς επισκέπτες στην ισοσελίδα του πρώτου που αναφέραμε και πληρώνεσαι μόνο εφόσον οι επισκέπτες αυτοί πραγματοποιήσουν μια προσυμφωνημένη ενέργεια, δηλαδή τι άλλο, από το να κάνουν μια αγορά. Σε αντίθεση με άλλα κοινωνικά δίκτυα, το Instagram έχει παίξει εξαιρετικά ανταγωνιστικό ρόλο στον τομέα του ηλεκτρονικού εμπορίου ενώ προοριζόταν αρχικά για μια κοινή, για μια πλατφόρμα χρήσης φωτογραφιών, σήμερα είναι μια επιχειρηματική πλατφόρμα που μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τον οποιοδήποτε συμπεριλαμβανομένων εκείνων που δευθύνουν μια επιχείρηση, dropshipping business, μπορείς να, μπορείς να αναρωτήσεις βέβαια πώς γίνονται όλα αυτά, Δηλαδή πώς μπορεί να κερδίσει κάποιος χρήματα από το Instagram, πώς είναι δυνατόν να συμβεί αυτό και πώς διαφέρει η πώληση στο Instagram από άλλους τύπους ηλεκτρονικού εμπορίου. Στη σημερινή λοιπόν εκπομπή θα συζητήσουμε στρατηγικέ που μπορείς να χρησιμοποιήσεις για να ξεκινήσει και να κερδίζεις χρήματα από το Instagram ευθύς αμέσω. Θα προσπαθήσω να σας λύσω όλες τις απορίες, γιατί όπως σας είπα πρέπει να κάνουμε πάρα πολλά επεισόδια για να εξηγήσουμε αρκετές λεπτομέρειες, όμως θα μείνω στα βασικά και όσο πιο απλά γίνεται. Μπορείς σίγουρα να κερδίσει χρήματα από το Instagram, εφόσον η επιχείρηση μπορεί να εκφραστεί, να δείξει δηλαδή οπτικά και δημιουργικά τους σκοπούς του marketing, μπορείς λοιπόν να κάνεις και εσύ να υποφεληθείς από τους εκατομμύρια follower που έχει το Instagram. Τώρα μάλλον θα αναρωτηθείς πως μπορείς να κερδίσεις αυτά τα χρήματα στο Instagram και τι πρέπει να κάνεις γι' αυτό. Εδώ μπαίνει στο παιχνίδι αυτό που προείπαμε, το affiliate. Θα μπορούσατε δηλαδή να γίνετε συνεργάτης, affiliate και να κερδίσεις χρήματα που πολλούν προϊόντα και μάρκες γνωστών επιχειρήσεων ή από άλλους παρόχους υπηρεσιών. Όσοι αγαπούν την πλατφόρμα του Instagram ψάχνουν συνέχεια νέους τρόπους για να κερδίσουν χρήματα από αυτό. Να ένα καλό που έκανε τελικά ο εγκλισμός μας. Μας εκπαίδευσε καλύτερα να σε φάρουμε, να ψάχνουμε στο ίντερνετ και ειδικά στο YouTube. Οι εταιρείες επιθυμούν να συνεργάζονται με άτομα που έχουν επιρροή στο κοινό τους για να τους παροτρύνουν μέσω δημοσίευσεων να αγοράσουν. Αυτή είναι και οι γνωστή influencer, όπως λένε ε, πολύ διαδεδομένα τώρα τελευταία ε, στην αγορά. Οι παράγοντες επιρροής λοιπόν που πρέπει να παρακολουθούν είναι εξή: το μέγεθος και την εμβέλεια των παρουσιών του στο Instagram καθώς και την εμπιστοσύνη και τη δέσμευση που δημιουργούν με τους ακολούθους βάσει του περιεχομένου τους. Μη σε βάλω στα πολύ βαθιά, καθότι οι περισσότεροι από εσά δεν έχετε τόσο μεγάλη εμπειρία. Μένουμε στο κομμάτι του affiliate, δηλαδή πωλήσει προϊόντων και υπηρεσιών σε τρίτου, και αυτό μπορεί να το κάνει οποιοδήποτε από εσά, χωρί να έχει εμπειρία όπω προείπα ή να γνωρίζει ηλεκτρονικού υπολογιστέ. Αλλά τουλάχιστον τα βασικά πρέπει να τα κατέχει. Οι affiliate λοιπόν συνεργάτε κερδίζουν τα χρήματα στο Instagram μέσω ενό ανοιχνεύσιμου συνδέσμου, ενό link ή να το πω αλλιώ ενό κωδικού προσφορά για να διασφαλίσουν όλοι ότι τα κλικ που θα γίνουν μετατρέπονται σε πωλήσει, άρα και σε έσοδα. Η συνταγή επιτυχία εδώ έγκυται σε ελκυστικέ προσφορέ ώστε να μπορείτε να διαφημίζετε τα προϊόντα χωρί να ε, είστε πάρα πολύ ενοχλητικοί. Ωστόσο, δεδομένου ότι μπορεί να έχει μόνο έναν σύνδεσμο στο Instagram, ίσως είναι σκόπιμο να συνδέσετε μια ακόμα σελίδα προορισμού με το σύνδεσμο των συνεργατών σας για μέγιστη αποτελεσματικότητα πρέπει να επισημαίνετε σε κάθε σχετική ανάρτηση ότι το προϊόν μπορεί να αγοραστεί μέσω του συνδέσμου του προφίλ σας στο Instagram και όχι ακριβώς επάνω στην δημοσίευση. Αλλιώς μην περιμένετε να έχετε θεαματικά αποτελέσματα. Αυτή η στρατηγική μπορεί να φαίνεται αρκετά δύσκολη στην αρχή, ειδικά όσοι δεν είστε εξοικειωμένοι. Ωστόσο, το affiliate marketer προσφέρει μια Πικιλία ευκαιριών ανάπτυξη, εάν θέλει βέβαια να συνεχίσει να μεγαλώνει αυτήν την μικρή επιχείρηση, θα μπορούσε να επεκτείνει την παρουσία σου και να δυναμώσει ενσωματώντα έναν ιστότοπο ή και άλλα κανάλια marketing και κοινωνικών δικτύων. Θα σα δείξω λοιπόν στην πράξη πώ μπορείτε να το κάνετε, πώ μπορείτε να το πετύχετε. Ένα, Όπω προείπα, ανοίγουμε ένα λογαριασμό στο Digistore 24, χωρί κόστο, είναι δωρεάν. Αφού λοιπόν ανοίξει τον λογαριασμό και μπει μέσα, θα δεις ότι στην αριστερά, στην αριστερή μεριά του μενού, υπάρχουν πάρα πολλά προϊόντα και υπηρεσίε που μπορεί να επιλέξει. Όπω βλέπετε εδώ, υπάρχει μια πολύ καλή ευκαιρία που μπορούμε να την προωθήσουμε. Είναι η υπηρεσία iPhone Photo Course, μαθήματα iPhone δηλαδή για φωτογραφία. Και όπως βλέπετε υπάρχει μια προμήθεια 35% που περίπου είναι 13,77 ευρώ το κέρδος σας. Καλό μου ακούγεται, δεν είναι και άσχημα. Άρα μπορείς λοιπόν να προτείνεις σε κάποιους συμβουλές για το πώς μπορούν να φωτογραφήσουν με το κινητό τους, το iPhone και πώς μπορούν αυτές τις φωτογραφίες να τις διαχειριστούν. Άρα λοιπόν έχεις αποκτήσει μια εμπειρία γύρω από τις σχετικές υπηρεσίες φωτογραφίας με το iPhone και μπορείς να προτείνεις στους ακολούθους σου μερικά προϊόντα από αυτά που εσύ χρησιμοποιείς για κάθε αγορά βέβαια βάζουμε το link και για κάθε αγορά που γίνεται παίρνουμε προμήθεια. Πολύ σύντομα θα γίνει αρκετά ανταγωνιστικό σε αυτήν την αγορά. Άρα λοιπόν θα ανεβαίνουν και οι followers σου, άρα λοιπόν θα ανεβαίνουν και τα πιθανά έσοδα σου. Α πούμε όμω έτσι ότι μέχρι τώρα έχουμε βρει το προϊόν, έχουμε βρει την υπηρεσία που θέλουμε να προωθήσουμε έχουμε και το link στην κατοχή μα. Αλλά target group δεν υπάρχει. Άλλου που να αγοράσουν δεν υπάρχουν. Οπότε λοιπόν δεν φτάνει μόνο αυτό. Δεύτερο βήμα. Φτιάχνουμε κάτι που να δώσει μια προστιθέμενη αξία σε αυτό το link που έχουμε αποκτήσει δωρεάν από την Digital 24. Δημιουργούμε λοιπόν ένα περιεχόμενο που θα δώσει αυτήν την αξία ώστε οι ακόλουθοι να το εκτιμήσουν και να προβούν σε κάποια αγορά. Επόμενη κίνηση είναι να ανοίξει στο Word ή σε τέλος πάντων κάποιον επεξεργαστή κειμένου το κείμενο και να γράψεις μερικές συμβουλές και ιδέες για το πώς μπορεί κάποιο να φωτογραφήσει και να αξιοποιήσει αυτές τις φωτογραφίες. Αυτές είναι οι δικές σου συμβουλές, είναι τα δικά σου tips. Σε αυτό λοιπόν το ντοκουμέντο, το έγγραφο όπως είπα, θα αναφέρεις τους τρόπους για να φτιάξεις ωραίες φωτογραφίες με το iPhone. Και βέβαια δεν ξεχνάς ότι θα τοποθετήσεις αυτό το κείμενο με τις δικές σου συμβουλές, το link που έχει από την Digital 24 για να πατήσει κλικ ο ενδιαφερόμενο και να κάνει αγορά. Μπορεί σε αυτό το κείμενο να βάλει περισσότερα θέματα, άρα και περισσότερα link να επιλέξει και κάτι άλλο που έχει σχέση με διατροφή ή κάτι άλλο που μπορεί να έχει σχέση με κάποια υπηρεσία ή ένα άλλο προϊόν. Και όπω είπα, για οποιαδήποτε αγορά συμβαίνει, κερδίζετε χρήματα. Άρα λοιπόν, έκτο από το link. Έτσι πρέπει να δημιουργήσουμε ένα περιεχόμενο ελκυστικό για να μπορέσει ο ακόλουθος να ακολουθήσει. Θα μου πεις πού θα βρεις τώρα αυτέ τι πληροφορίε. Πάρα πολύ εύκολο. Μέσα από το Ιντερνετ. Θα ψάξει μέσα λοιπόν στο Ιντερνετ. Για παράδειγμα, γράφει ε, στην ε, Google, στην ε, μηχανή αναζήτηση phototips handy ή γράφει ξέρω εγώ κάποιες άλλες smartphone ε, φωτογραφίρε ή διάφορε βάζεις δυο τρεις λέξεις για να πάρεις κάποια αποτελέσματα παίρνεις λοιπόν τα αποτελέσματα που θέλεις και επιλέγεις να δεις στο smartphone photography τα 7 tips few better photos μπαίνεις λοιπόν μέσα στο site Μπαίνει μέσα λοιπόν στην ιστοσελίδα να κοιτάξει τα 7 σημεία που προτείνει και απλά τα αντιγράφει και τα επικολεί στο ντοκουμέντο, το φύλλο δηλαδή επεξεργαστή κειμένου που έχει ανοίξει. Άμα είναι Word, είναι σε Word και τα κάνει επικόλληση. Επίση, θετικό κλικ θα κάνει στον ακόλουθο όταν θα δει ότι οι πληροφορίε που έχει συγκεντρώσει είναι από γνωστέ ιστοσελίδε του διαδικτύου και δεν είναι έτσι απλά ξεκάρφωτε γιατί εσύ τις σκέφτηκες, γιατί εσύ θέλεις κάτι να πουλήσεις. Άρα λοιπόν μοιράζει σημαντικές πληροφορίες με τους ακολούθους σου. Επίσης, ε, πολλές φορές το link μπορεί να μην είναι, να είναι, να μην είναι μικρό, να δηλαδή να είναι πάρα πολύ μακρύ, να είναι μεγάλο. Μπορείτε λοιπόν να επισκεφτείτε την... Ε, εφαρμογή να τοποθετήσεις το link που έχεις από το Digistore και να πάρεις μια μικρότερη έκδοση ώστε να είναι πιο όμορφο και να δείχνει πιο επαγγελματικό. Τοποθετείς το νέο κοντύτερο link στο έγγραφό σου που μπορείς να βάλεις και κάποιες φωτογραφίες για να ομορφύνει ακόμα περισσότερο. Εσύ ο ίδιος, για σκέψου, εάν έβλεπε κάτι τέτοιο δεν θα ήταν πιο ελκυστικό για να αγοράσεις ε, από αυτό που σου προτείνει ο ακόλουθός σου. Από το να έβλεπες ένα ξεροκείμενο ή μονάχα ένα link, ε, φίλε που θα σου έλεγε πήγαινε και πάρε εδώ πέρα με προσφορά ξέρω εγώ 37% ή προσφορά 50% δεν νομίζω να το έκανες ενώ έτσι γίνεται πιο ελκυστικό αυτές λοιπόν τις σημαντικές πληροφορίες τις μοιράζει δωρεάν όμως ποτέ δεν ξεχνάς το κλειδί της επιτυχίας είναι το link που τις συνοδεύει. Μην ξεχάσει επίσης στην τελευταία παράγραφο να αναφέρεις ότι αυτό είναι ένα affiliate links για να είσαι κατοχυρωμένος και κλείνεις το αρχείο ως PDF και δεν το αφήνεις ως Word. Στη συνέχεια μπορείς να το ανεβάσεις στο Instagram. Αλλά δεν θα είναι ωραίο να το ανεβάσεις όπως είναι ένα απλό PDF στο Instagram Ποιο θα πατήσει και ποιο θα δείξει ενδιαφέρον. Το επόμενο βήμα είναι να το αυτοματοποιήσει για να το κατεβάζει κάποιο. Πώς γίνεται αυτό? Απλά το 5F αρχείο το ανεβάζεις στο διαδίκτυο και δημιουργείς ένα link. Μπορείς λοιπόν να το ανεβάσεις στο Dropbox, στο OneDrive της Microsoft, στο Google Drive, ακόμα και στο Amazon Drive που μπορείς να το ανεβάσεις και με δεξί κλικ να το κάνεις στο αρχείο Friday Να μπορέσει δηλαδή να το κατεβάσει οποιοσδήποτε έχει τη σύνδεση και είναι ελεύθερο μόνο για όσους έχουν αυτή την πρόσβαση σε αυτό το link που εσύ το επέτρεψες. Έκανες... Φράγκη Γκίμπεν στα ελληνικά, πώς να το πω, το μοιράζεσαι δηλαδή και με άλλους. Έτσι θα δημιουργήσει ένα νέο λογαριασμό στο Gmail ή στο web.de ή σε κάποιον άλλον πάροχο email. Θα το ονομάσεις, ας το, το mail των το λογαριασμό που θα ανοίξει uh, gmail.com ή όπω αλλιώ εσύ θέλει να το ονομάσει και πηγαίνει στι ρυθμίσει. Αν είσαι στο Google, πηγαίνει στι ρυθμίσει. Up the να προγραμματίσει από πότε μέχρι πότε θα ισχύσει αυτό το link. Θα γράψει και ένα ωραίο κειμενάκι όπω Σε ευχαριστώ για το ενδιαφέρον σου και εδώ θα βρει πληροφορίε που σου υποσχέθηκα και θα τοποθετήσει το link έτσι ώστε να μπορέσει να το κατεβάσει ο ακόλουθο και να το διαβάσει και πάντα βέβαια να πατήσει κλικ στο link που συνοδεύει αυτό το κείμενο που εσύ προτείνεις. Έτσι λοιπόν έχεις προγραμματίσει αυτόματα να κυκλοφορεί το δικό σου link χωρίς να χρειάζεται να κάνεις κάτι άλλο. Είσαι διακοπές ας πούμε ή είναι Σαββατοκυριακό ή είναι μεσάνυχτα μπορεί κάποιος να δει αυτή την πληροφορία να κατεβάσει το δωρεάν PDF που του υποσχέθηκες ότι θα κοιτάξει σημαντικές συμβουλές για το πώς φωτογραφίζει με το κινητό του τηλέφωνο και βέβαια το link θα κάνει μόνο του όλη την υπόλοιπη δουλειά. Όλα καλά μέχρι τώρα θα μου πει, αλλά ακόμα target group δεν έχουμε βρει. Τώρα λοιπόν ήρθε η ώρα να πάμε στο Instagram. Πάμε λοιπόν να προετοιμάσουμε την επόμενη μας κίνηση. Στην αρχή δεν έχει καθόλου. ακολούθου, Δηλαδή, 0 μηδέν. Νάδα που λένε στα Ισπανικά. Νίχτ, τίποτα που λένε και στα Γερμανικά. Μην αγώνεσαι όμω, εδώ είναι η ομορφιά. Εδώ είναι η μαγεία τη στρατηγική. Πε το όπω θέλει. Το μόνο που χρειάζεται είναι λοιπόν η αναζήτηση στο Instagram. Επάνω λοιπόν στο Zuchen, για όσου έχουν γερμανικά, η αναζήτηση, η search, για όσου έχουν αγγλικό ε, μενού. Εκεί λοιπόν βρίσκεται το κλειδί τη επιτυχία. Θα ψάξει να βρει Χρήστες με πάρα πολλούς ακόλουθους οι οποίοι έχουν ακόμη περισσότερους ακόλουθους. Στο δικό μας παράδειγμα έχουμε smartphone φωτόγραφη ή φωτόγραφη ή handy φωτόγραφη. Τέλος πάντων βάζεις κάποια λέξη κλειδί στη μηχανή της, του Instagram αναζήτησης για να πάρεις κάποια αποτελέσματα. Από τα αποτελέσματα που θα πάρεις μέσα όλοι αυτοί έχουν κάποιους ακόλουθους που για να ακολουθεί κάποιος κάποιον ξέρω εγώ που λέει handy tips για κάποιο λόγο τον ακολουθεί ή smartphone φωτόγραφη. Άρα λοιπόν πηγαίνεις και κάνεις κλικ στον ε, follower άρα λοιπόν να αξιοποιούμε αυτά τα αποτελέσματα. Εμείς διαλέγουμε στην τύχη έναν Instagramer και βλέπουμε πόσα ακολούθους έχει. Αυτό είναι ένα ολόκληρο target group από έναν λογαριασμό λοιπόν που μπορεί κάποιος να έχει 500, 100, ή και 10.000 ακόλουθους, εμείς μπορούμε να βοηθήσουμε να προωθήσουμε τις πληροφορίες μας και το link που έχουμε μέσα σε αυτές. Το μόνο που πρέπει να κάνεις είναι να ακολουθείς αυτόν τον λογαριασμό και εσύ πατώντας μετά αμπονίρε και βέβαια κοιτάζεις, βλέπεις τους ακόλουθους που έχει. 100, 200, 500, 1000, όσους έχει. Εσύ θα ακολουθεί αυτό σου ακολούθου. Θα κάνει folgen, θα στείλει έτοιμα δηλαδή. Εξ αρχή ξέρει ότι όλοι αυτοί ασχολούνται με smartphone και με φωτογραφίε. Άρα λοιπόν πάρα πολύ εύκολα και ανταποδοτικά θα σε ακολουθήσει και εκείνο. Όλα αυτό λοιπόν που σα παρουσίασα είναι μια υπέροχη online στρατηγική για να μπορέσει να κερδίσει χρήματα από το Ιντερνετ. Έτσι λοιπόν μπορεί να φτιάξει το δικό σου target group, άρα δυνητικού πελάτε που μπορεί να αγοράσουν μέσω του δικού σου link του δικού σου σύνδεσμου δηλαδή πράγματα και εσύ να έχεις οικονομικό όφελος. Το ίδιο μπορεί να κάνεις και με βιβλία, για διατροφή, αλλά και για άλλα προϊόντα ή υπηρεσίες. Και όλο αυτό λοιπόν το κάνεις από ένα λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μια δωρεάν εγγραφή στο Digistore 24, ένα 5F αρχείο με σημαντικές πληροφορίες, συμβουλές και tips, όπου εκεί μέσα βρίσκεται το δικό σου το link και τι άλλο, πηγαίνεις στο Instagram και με τον τρόπο που σου έδειξα από την αναζήτηση βρίσκεις υποψήφιους δυνητικούς πελάτες για να μοιραστείς τις δικές σου πληροφορίες με το link όπως σας έχω προαναφέρει. Φαίνεται εύκολο για κάποιον που γνωρίζει αυτές τις τεχνολογίες, ενώ για κάποιον που δεν το έχει μπορεί να αφαιρώσει χρόνο να ξαναδεί λίγο κάποια συγκεκριμένα σημεία από αυτό το βίντεο. Για τι επιχειρήσει και τι εταιρείε υπάρχουν στρατηγικέ που μπορεί κάποιο από αυτέ να τι αξιοποιήσει και να έχει όφελο από πελάτε που αγοράζουν μέσα στη πλατφόρμα του Instagram χωρί να φύγει ο πελάτη από αυτήν. Κανένα δεν θέλει να φεύγει ο πελάτη από το μαγαζί του. Άρα λοιπόν και το Instagram δίνει τη δυνατότητα στου πελάτε να κάνουν αγορέ απευθεία από το σημείο που βρίσκονται χωρί να επισκεφθούν το ηλεκτρονικό κατάστημα. Στην Ελλάδα δεν ξέρω αν η πλατφόρμα του Instagram έχει ανοίξει αυτή τη δυνατότητα, αλλά εδώ στη Γερμανία, όλο και περισσότερε εμπορικέ επιχειρήσει αξιοποιούν το Instagram, που του δίνει αυτή τη δυνατότητα να δει κάποιο ένα προϊόν και να κάνει κατευθείαν μία αγορά σε επόμενο βίντεο, όταν θα έχω λίγο χρόνο δηλαδή, θα καθίσω να κάνω μόνο μου μια αγορά. Έχω ήδη αγοράσει από το Instagram, χωρί να φύγω από την πλατφόρμα του Instagram, πατώντα κλικ στο προϊόν, κατευθείαν μπήκα στην επικοινωνία στι συνθήκε αγορά, δηλαδή έδωσα τα στοιχεία μου, ήταν ήδη τα στοιχεία μου μέσα έτσι κι αλλιώ. Πάτσα κλικ, αγόρασα και επέστρεψα πάλι εκεί που ήμουνα, χωρί να φύγω από το Instagram. Πολύ καλό μου ακούγεται έτσι μίλησα αρκετά και για τι επιχειρήσει και για τι εταιρείε. Δεν θέλω να μπλέξω λίγο σε τεχνικέ λεπτομέρειε online στρατηγική. Όποιο θέλει μπορεί να επικοινωνήσει μαζί μου ή με την ομάδα μου. Πιστεύω λοιπόν να σα άρεσε το σημερινό βίντεο έξω από τα γνωστά που έχω κάνει μέχρι τώρα και πάντα αυτό θέλω στο κανάλι μου να κρύβω, έτσι, να κρύβω εκπλήξει, να ανεβάζουμε βιντεάκια όσο το δυνατόν με διαφορετικέ παραμέτρου. Γιατί όπω έχω πει και άλλη φορά, λατρεύω τη δουλειά μου, μου αρέσει αυτό που κάνω και θα ανεβάζω όσο μπορώ βιντεάκια για marketing, για internet marketing και πώς μπορεί κάποιος να αυξήσει τις πωλήσει του, ειδικά όσοι είναι απλοί χρήστες, απλοί ιδιώτες. Για τις επιχειρήσεις υπάρχουν άλλα πράγματα, άμα θέλετε επικοινωνήστε μαζί μας. Όμω, μακριά από πληρωμένε εφαρμογέ, κυκλοφορούν εφαρμογέ στο διαδίκτυο με 25, 30, 50 ευρώ που τάζουν λαγούσουν πετραχίλια. Ότι κατέβασε την εφαρμογή και θα μπει στο target group και θα κάνει Πωλήσει και το ένα και το άλλο και προσέξτε πάρα πολύ λοιπόν γιατί γίνεται κατάχρηση και στα hashtag δηλαδή μπορεί κάποιο θέμα να έχει 15, 10, 15, 20 hashtag στην προσπάθεια να χειραγωγήσεις τα αποτελέσματα της πλατφόρμας αλλά αυτό το καταλαβαίνει το instagram και πολλές φορές βλέπω κάποιο να έχει χίλιους ακόλουθους αλλά από αυτού μονάχα 20 άτομα να έχουν κάνει κάποια ενέργεια κάποια απήχηση δηλαδή και μόνο 10 like καταστροφή. Να έχει τόσου πολλού ακόλουθου, τζάμπα ο χρόνο ή τζάμπα και τα χρήματα που μπορεί να έχει δώσει. Για του απλού χρήστε, νομίζω ότι έδωσα μια γερή δόση για τον τρόπο που μπορεί να κερδίσει χρήματα μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα. Υπάρχουν και άλλε ακόμα στρατηγικέ, όρεξη να έχετε, χρόνο και εγώ να γυρίζω εδώ πέρα βίντεο και να σα δίνω σημαντικέ πληροφορίε όχι μόνο για αυτά, αλλά και για την μετανάστευση και επί τη ευκαιρία την Παρασκευή λοιπόν έχουμε πρεμιέρα ε, θα γίνει μια πάρα πολύ όμορφη εκπομπή με τον Γιώργο τον Λεωφοριατζή είναι και αυτός youtuber είναι ο Μπούσφάρα ένας υπέροχος άνθρωπος που τα έχει καταφέρει τέλεια εδώ πέρα στη Γερμανία ε, θα μοιραστεί μαζί μας σημαντικές πληροφορίες για το επάγγελμα του οδηγού λεωφορείων στη Γερμανία και όπως σας είπα κρύβω εκπλήξεις έχω και άλλους άσους στο μανίκι μου. Βάλτε την αγάπη σε πρώτο πλάνο, φίλε και φίλοι. Να την κάνετε πρωταγωνίστρια στη ζωή σα και θα δείτε σύντομα τα θετικά αποτελέσματα. Στην αρχή μπορεί να είναι λίγο κουραστικό και λίγο περίεργο, γιατί ξαφνικά από εκεί που έχει γκρίνια και μιζέρια και μουρμούρα, ξαφνικά αρχίζει και βλέπει τα πράγματα διαφορετικά. Θα είναι λίγο παράξενα, αλλά ξέρετε κάτι, είναι πολύ γοητευτικά, γιατί και εγώ κάποια στιγμή την ανακάλυψα και την έβαλα να παίζει μπάλα σε πρώτο πλάνο. Αν λοιπόν σου αρέσει το βίντεο κάνε like, μια εγγραφή, το καμπανάκι για ενημερώσεις και ένα σχόλιο σχετικά με όλα αυτά που λέμε εδώ πέρα για να αποκτήσουμε και να μοιραστούμε την γνώση να ξέρετε ότι ακόμα και αρνητικό like να κάνετε είναι σημαντικό για μένα γιατί ο αλγόριθμος της Google βλέπει την κίνηση λοιπόν και δίνει ανάλογα και στα στατιστικά στοιχεία και μένα μου δίνει κίνητο να συνεχίσω να αφιερώνω χρόνο είναι 10 η ώρα το βράδυ που κάνω την εκπομπή αυτή όλη μέρα λοιπόν ήμουνα στο δρόμο και σε ραντεβού είναι πάρα πολύ δύσκολο και για μένα αλλά όπως σας είπα η αγάπη είναι αυτή που δίνει πολύ μεγάλο κίνητρο και εγώ χαίρομαι να είμαι εδώ μαζί σας και να μοιράζομαι αυτές τις πληροφορίες θα τα πούμε την Παρασκευή Πρεμιέρα 8 η ώρα καλή επιτυχία λοιπόν σε όσοι αποφασίσουν να ακολουθήσουν αυτά τα βήματα που προανέφερα για να κερδίζουν χρήματα από το ίντερνετ σας αγαπώ όλους Γεια σας